Γεια σας και καλώς ήρθατε στο 25ο vlog μας, αυτό εδώ του καναλιού. Λοιπόν, σήμερα είναι το τελευταίο vlog μας που θα σας δείξω πώς περάσαμε τα Χριστούγεννα. Εγώ αυτή τη στιγμή μαγειρεύω, έχω βάλει το φαγητό στο φούρνο και δείτε τώρα. Από εδώ ο Νονός, παύλα αδερφός, και ο Νίκος που το παίζει πεθαμένος. Και μετά λένε ότι οι άντρες δεν κάνουν περιποίηση προσώπου. Παιδιά, ψέματα. Απλά δεν το δείχνουν και δεν το λένε. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν έχουν. Να κάνω 25 χρόνο παιδί. Όχι 25. Βάλε και άλλα 10. Οπότε σήμερα έχουν περιποίηση προσώπου. Μισό λεπτάκι να σας δείξω και το φαγητό που φτιάχνω. Να το δείτε. Εντάξει, θέλει και άλλο λίγο, οπότε θα το βάλω πάλι στο φούρνο, έχει λίγο ακόμα και θα σας το δείξω έτοιμο. Είναι χοιρινό με πιπεριές και τυράκια. Έκανα τόσες προετοιμασίες που πραγματικά δεν πρόλαβα να σας δείξω τις μάσκες των αγοριών. Λοιπόν, να σας δείξω το... Τι είναι, Αλεξάνδρα? Λοιπόν, να σας δείξω το τραπέζι. Εδώ είναι το χοιρινό μας με τα τυράκια του, τις πιπερίτσες. Έχουμε κόψει γραβιέρα σε κομμάτια, πατάτες με τη φλούδα. Είναι πατάτες νάξου, εγώ τις έφτιαξα. Σαγανάκι, σαλατίτσα, το κρασάκι που έχει στείλει η μαμά μου. Και ο Αλέξανδρος εδώ πέρα έχει κάνει λιώμα το λεμόνι. Καλημέρα, καλημέρα. Είναι η επόμενη μέρα. Χτες δεν κατάφερα να τραβήξω πάρα πολλά. Νομίζω ότι καταλαβαίνετε. Καθίσαμε να φάμε, περάσαμε καλά, παίξαμε, γελάσαμε. Και μετά έφυγε ο αδερφός μου, είχε έρθει και ένας φίλος του τελικά. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Σήμερα έχουμε έρθει εδώ που μένει ο αδερφός μου, γιατί φτιάχνει το σπίτι του, έχει μέσα, γίνεται χαμός, μάστορες, το Νατάλο. Τέλος πάντων, τώρα μας φέρει ο αδερφός μου καφεδάκι, μόνο να μου δώσουμε το καφεδάκι μου. Και τώρα πάμε να πάρουμε 2-3 γλυκάκια, γιατί έχουμε ευχάριστα νέα, τα οποία δεν θα σας πω ακόμα. Θα σας τα κρατήσω λίγο ακόμα, για να κεράσω τη γιαγιά μου και τον παππού μου που μένουν δίπλα από τον αδερφό μου. Πείτε γεια κι εσείς. Πείτε γεια. Και ο Αλεχάνδρο πίσω μαζί μου. Πες και εσύ γεια, αγάπη μου. Όχι, το έδωσε γεια και τρώγε ένα κουράμπι και έχει γίνει. Λοιπόν, πάμε τώρα να πάρουμε τα γλυκάκια και θα σας τα δείξω. Ορίστε και τα γλυκάκια. Πήρα και ένα έτσι για το χέρι για μας. Και ο Αλεξάνδρος τι πήρε, για δείξε τον, για δείξε τον Άγιο Βασίλη, Αλεξάνδρε. Α, την άλλη. Δείξε το έτσι, έτσι. Κοίτα, δείξε το. Έτσι, έτσι, κράτα το. Για δείξε το. Wow! Δικό σου είναι, Αλέξανδρε. Δικό σου είναι, μωρό μου. Ποιος είναι αυτός, είναι ο... Merry Christmas. Αλέξανδρε. Ναι. Ωραία. Τώρα φεύγουμε. Ο Αλέξανδρος δεν τον βλέπω να κρατιέται ξύπνιο. Ελπίζω να κρατηθεί ξύπνιος. Ναι, αυτός είναι ο δικός μου. Πότε είναι από τη μεριά σου. Ελπίζω να κρατηθεί ξύπνιος ο Αλέξανδρος. Γιατί σας έχω ξαναπεί, παιδιά, άμα κοιμηθεί στα μάξι, μετά στο σπίτι δεν κοιμάται καθόλου. Αυτά λοιπόν. Θα σας δείξω και το δωράκι της γιαγιάς μου όταν φτάσουμε στο σπίτι. Επιστρέψαμε στο σπίτι, πέσαμε, τα βλιαστήκαμε στον ύπνο και τώρα θα σας δείξω τι μας πήρε η γιαγιά μου. Λοιπόν, για τον Νίκο πήρε ένα ζευγάρι παντοφλάκια καλτσούλες και για τη μαμά, για εμένα, πήρε αυτό εδώ το τηγανάκι. Σ' αρέσει, Αλεξάνδρε. Και αυτό εδώ, τα οποία πραγματικά τα είχα πάρα πολύ ανάγκη. Εσύ, Αλέξανδρε, τι πήρες? Ο Αλέξανδρος πήρε μάνι, μάνι, μάνι. Άντρα μου. Τώρα έχει πάρει το καλώδιο της κούπας, η οποία πραγματικά έχει στεριώσει μέσα στο σπίτι. Δεν πρόκειται να φύγει ποτέ από εδώ πέρα. Γιατί όλη την ώρα με μια
σκούπα είμαστε, παιδιά, και κάνουμε σκούπα μέσα σε αυτό το σπίτι. Τι είναι, άντρα μου? Τι θέλεις? Θες να το βάλεις στην πρίζα? Εντάξει. Και τώρα θα βάλουμε να δούμε μέλισσες. Γεια. Ορίστε γιατί βγάλαμε το τραπεζάκι της μέσης, για να πέσουν τα μοσχάρια. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Καλές γιορτές να έχουμε. Με το καλό να αλλάξει και αυτή η χρονιά. Οπότε θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε, πολλά πολλά φιλάκια! Γεια!